ιδιότητά σου. Σταύρος Μελισσοκόπουλος. Τι θα μας δείξει, Σταύρο? Καλημέρα. Θα σας δείξουμε πώς γίνεται η εξαγωγή του γνήσιου παραστηρικού πορτού και πώς φτάνουμε στο σημείο ώστε να γίνει η εξαγωγή. Εδώ πέρα έχουμε τα βασιλικά κελιά, τα οποία εμβολιάζονται με αυγό από μέλισσα και παίρνει μια σταγόνα αραιωμένος βασιλικός πορτός και μετά εισέρχεται σε ένα ορφανό μελίσσι μέσα. Αυτό εδώ πέρα μένει 3 μέρες, όπου φτάνουμε σε αυτό το σημείο όπου η μέλισσα χτίζει τα βασιλικά κελιά όλα και τα γεμίσει βασιλικό πολτό. Μέσα στα βασιλικά κελιά αφαιρούμε το κερί πρώτα και υπάρχει η νύμφη. Μετά αφαιρούμε τις νύμφες, μία-μία με το ειδικό εμβολιαστήριο εδώ πέρα που έχουμε. Αφαιρούμε όλες τις νύμφες, οι οποίες θα γινόντουσαν βασίλισσες αν παραμέναν στην Κυψέλη μέσα. Και αυτός εδώ πέρα είναι ο βασιλικός πολτός που θα εξάγουμε. Από εκεί και πέρα μετά χρησιμοποιούμε μια αντλία κενού, η οποία αναρροφάμε όλο το βασιλικό πολτό. Αυτή τη μικρή ποσότητα που βλέπετε σιγά σιγά, με μία περίοδο 5 ημερών, η κάθε κυψέλη παίρνει γύρω στα 1-2 βέργες για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό φιλτράρεται? Όχι, δεν φιλτράρεται, αυτό είναι φυσικό προϊόν όπως βγαίνει από το μελίσι. Αυτό το παράγει εξ ολοκλήρου η μέλισσα για να ταΐσει μόνο και μόνο τη βασίλισσα. Οι ιδιότητες του, οι θαυματοποιήσεις το λέγαμε για τον άνθρωπο, ποιος είναι? Είναι πολύ καλό ως διαιγετικό για ενέργεια, για ελεξία.